Όλοι κατά καιρούς έχουμε ακούσει τι θέλει να περάσει η Τρόικα. Ένας από τους στόχους της είναι η αλλαγή, η αναμόρφωση κατά αυτούς του 1264. Είναι ο συνδικαλιστικός νόμος που εδώ και 30 χρόνια στην Ελλάδα έχει βάλει τα πράγματα όσον αφορά το συνδικαλισμό και την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος σε μια σειρά. Έρχεται τώρα η Τρόικα και προσπαθεί κάτω από το τραπέζι να αλλάξει. Βλέπουμε λοιπόν την εργοδοσία του καζίνου να λειτουργεί σαν λαγός. Βλέπουμε ότι στο θέμα του lockout, της ανταπεργίας που κήρυξε η διοίκηση του καζίνου, δεν θα κριθεί αυτή τη στιγμή μόνο η απεργιακή συμπεριφορά των συναδέλφων στο καζίνο, αλλά θα είναι ακριβώς, όπως πολύ εύστοχα είπατε, ένας μπούσουλας για όλη την Ελλάδα. Ο εργατικός νόμος, κώδικας και η εργατική νομοθεσία απαγορεύουν στον εργοδότη κατά τη διάρκεια που έχει προκηρυχθεί απεργία από το προσωπικό και η οποία δεν έχει ούτε καν προσδιοριστεί σαν παράνομη καταχρηστική, να προχωρήσει σε lockout, σε ανταπεργία. Εδώ είδαμε ότι κάτι τέτοιο επιχειρήθηκε. Τι ακριβώς είναι το lockout? Γιατί το ακούμε, αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Lockout είναι η ανταπεργία, είναι η ευχέρεια που είχε κάποτε ο εργοδότης σε περίοδο που είναι το σωματείο, το πρωτοβάθμιο σε απεργιακή κινητοποίηση, να κλείνει το εργοστάσιο και ως εκ τούτου καταλαβαίνετε ότι δημιουργούσε αυτόματα πρόβλημα στην απεργία και στην απεργιακή κινητοποίηση. Έβγαζε εκτεθειμένους τους εργαζόμενους γιατί μπορούσε με νομικήστικα τερτύπια να προσβάλλει την απεργία τους. Εδώ έρχεται το 1264, απαγορεύει το lockout, την ανταπεργία, δηλαδή αυτή τη στιγμή όποια επιχείρηση οι εργαζόμενοι έχουν πάρει απόφαση για απεργία, δεν μπορεί ο εργοδότης να κλείσει το εργοστάσιο με οποιοδήποτε πρόσχημα. Γιατί το να κηρυχθεί μια απεργία δεν είναι εύκολο πράγμα. Έχει βγει προσωπικό ασφαλείας, έχει τηρηθεί μια διοντολογία, έχει τηρηθεί ο 1264, υπάρχουν τα καταστατικά των σωματείων. Είναι 24 ώρες πιο μπροστά που έχει προειδοποιηθεί το ΣΕΠΕ, το επιμελητήριο και όλοι οι φορείς. Δηλαδή ο κώδικας διοντολογίας για μια απεργία έχει τηρηθεί. Έρχεται τώρα ο εργοδότης και κάνει ανταπεργία. Αυτό η εργατική νομοθεσία το απαγόρευε. Μεθαύριο, προχτές το Πρωτοδικείο Κορίνθου έγινε μια ακρόαση και ή σήμερα ή αύριο περιμένουμε το αποτέλεσμα, το οποίο θα είναι μπούσουλας για όλη την Ελλάδα. Αν το Πρωτοδικείο πάρει απόφαση που θα είναι απορριπτική για τους εργαζόμενους, καταλαβαίνουμε ότι αυτό θα χρησιμοποιηθεί σαν δεδικασμένο για όλες τις επόμενες κινήσεις που πιθανόν να κάνουν οι εργοδότες. Εγώ θα να ξαναγυρίσουμε, γιατί πολλοί και από τους εργαζόμενους που μπαίνουν στη διαδικασία των απεργιών δεν ξέρουν τι επιπτώσεις μπορεί να έχει το ενδεχόμενο lockout. Βγαίνει παράνομη η απεργία των εργαζομένων από τη στιγμή που θα δεχθεί ο εργοδότης, ότι θα δεχθεί το πρωτοδικείο ότι υπάρχει δίκιο στον εργοδότη. Τώρα η απόφαση αυτή, όπως σας προείπα, και αυτό... Δηλαδή θα μπορεί να ζητήσει και αποζημίωση... Δεν ξέρει κανείς μετά μέχρι πού μπορεί να φτάσουν... Ανοίγουν δηλαδή ασκή του αιώλου. Ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου και ουσιαστικά βγαίνει παράνομο και το αίτημα της απεργίας δεν θα μπορεί κανένας εργασιακός χώρος να διεκδικήσει, όχι καν να απεργήσει, γιατί θα έχει γίνει διαδικασμένη απόφαση και ανά πάσα στιγμή και ώρα. Ο οποιοσδήποτε εργοδότης θα προβαίνει σε μια παρόμοια αντίδραση. Η εταιρεία λέει ότι δεν έκανε lockout, απλώς δεν μπορούσε να λειτουργήσει γιατί ήταν η συμμετοχή στην απεργία πολύ μεγάλη. Κατατέθηκαν όλα τα στοιχεία και από τους δύο αντίδικους στο πρωτοδικείο. Θα κρίνει η πρωτοδίκης τα πραγματικά στοιχεία. Εγώ δεν θα μπω στο σχολιασμό των οποιοδήποτε στοιχείων της απόφασης. Εμείς σαν συνδικαλιστές πιστεύουμε στην ελληνική δικαιοσύνη, πιστεύουμε ότι υπάρχουν σοβαροί δικαστικοί οι οποίοι θα πάρουν τις αποφάσεις, οι οποίες επιμένουμε ότι θα είναι πρόκλημα για όλο τον εργατόκοσμο. Πάντως ενδιαφέρον είναι ότι βλέπουμε και τη ΓΕΣΕ να έρχεται κοντά και πλέον και από διάφορα εργατικά κέντρα από την Ελλάδα και από τους αρμόδιους φορείς. Γιατί δεν ήταν κάτι που είναι ένα τυχαίο γεγονός, είναι ένα γεγονός που θα χαρακτηρίσει το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος. Ήταν και ο πρόεδρος και η γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, ήταν και ο πρόεδρος και αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΕΣΕ από το Εργατικό Κέντρο Άργους, ήταν και ο ίδιος ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ και από την Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Καζίνο, ήταν πολλοί συνδικαλιστές
Και σας επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι οποιαδήποτε απόφαση του πρωτοδικείου Κορίνθου θα είναι σταθμός. Την αναμένουμε και περιμένουμε να δικαιώσει τους εργαζόμενους. Όσον αφορά το ερώτημά σας για τις μειώσεις και αν ο αγώνας των εργαζόμενων είναι μόνο και μόνο για την επιχειρησιακή σύμβαση, εδώ να πούμε ότι η επιχειρησιακή σύμβαση που κλείνει οποιοδήποτε σωματείο και αφορά τον κόσμο που υπάγεται σε αυτόν, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο εργασιακός χάρτης, είναι ό,τι πιο σημαντικό για το χρόνο που αυτή θα κλείσει, τα δύο συμβαλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν. Οι συνάδελφοι στο καζίνο και η διοίκηση και ο κόσμος, και εδώ να πούμε ότι δεν είναι απλά ένας κόσμος, είναι το 99% των εργαζόμενων που είναι δίπλα στις όποιες αποφάσεις έχουν πάρει και τις υπερασπίζονται με πάθος και με σθένος. Προσπαθούν να κλείσουν επιχειρησιακή σύμβαση τέτοια που να τους διασφαλίζει ένα μίνιμουμ αξιοπρέπειας και ένα μίνιμουμ επιβίωσης για τα επόμενα χρόνια. Έχουν δεχθεί μειώσεις, έχουν δεχθεί εκ περιτροπής εργασίας και ξέρουν καλύτερα από καθένα αν πρέπει και πού πρέπει να βάλουν τον πήχη των διεκδικήσεων. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που κάνουν οι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή στο καζίνο Λουτρακίου είναι ένα έναυσμα για όλη την Κορινθία, για όλη την περιοχή μας. Είναι κάτι που έχει να γίνει χρόνια. Η συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις αγγίζει το 99% και αυτό δίνει χαρά και αισιοδοξία σε όλους μας, γιατί βλέπουμε ότι όταν υπάρχει σοβαρή αντιμετώπιση και από μεριάς συνδικαλιστών αλλά και από μεριάς κόσμου του προβλήματος, είναι και ευχάριστο και παρήγορο για όλους. Γι' αυτό τρέχει και γρήγορα η επίλυση των προβλημάτων, γιατί πραγματικά δείχνουν αποφασισμένοι και οι άνθρωποι αυτοί. Είναι ευχάριστο το ότι, σας επαναλαμβάνω, υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις και υπάρχει και η ευχέρεια και η δυνατότητα από όλους να τις υπερασπιστούν. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι το καλύτερο για τους 1.400 εργαζόμενους.